Κύριε Προδρόμου, μετά την εξαγγελία την προηγούμενη Παρασκευή των νέων μέτρων, που ήταν η απόφαση για αναπαράταση της επιστροφής των παιδιών γυμνασίου στα σχολεία και το κλείσιμο των δημοτικών Λεμεσού. Από εκεί και πέρα, είχαμε μια ανάρτηση στο Twitter του επικεφαλής της Βουλευτικής Επιτροπής, του κύριου Τσούτη, που έλεγε «Μην επιτίθεστε στους ειδικούς με αφορμή πολιτικές αποφάσεις». Όπως έχουμε ξαναπεί, αποφάσεις γενικά μπορεί να έχουν βάση κάποιες εκ των εισηγήσεών μας, αλλά δεν είναι πάντα εισηγήσεις μας. Για τα σχολεία είμαστε εδώ, έτοιμοι να συνεργαστούμε με εκπαιδευτικούς, γονείς, να βοηθήσουμε να τα κάνουμε πιο ασφαλή. Και δημιουργήθηκε αυτή η ελπίδα, αν θέλετε, ότι μπορούν να επιστρέψουν τα παιδιά πιο νωρίς, διότι μάλλον δεν ήταν και πρόθεση των ειδικών. Πείτε μας, κύριε Προδρόμου, ποια ήταν η εισήγηση της συμβουλευτικής να κλείσει. Κάποια από αυτά τα ζητήματα που θέτετε έχουν ήδη ξεκαθαρίσει. Καταρχάς, σε όλη αυτή τη διαδρομή, εδώ και περίπου ένα χρόνο, καμία απόφαση για περιοριστικά μέτρα δεν είναι επιθυμία της κυβέρνησης. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Σε αυτό συμφωνούμε με όλους όσοι κατά καιρούς διαμαρτύρονται. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι περιορισμοί αυτοί έχουν συνέπειες, είτε είναι στην εκπαίδευση είτε είναι σε άλλους τομείς. Επ' αυτού δεν χρειάζεται πολύ συζήτηση. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις? Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα και το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη, πράγματι την πολιτική ευθύνη, όπως ήταν και το σχόλιο που μου είπατε, για τις αποφάσεις του. Οι αποφάσεις όμως αυτές λαμβάνονται υλοποιώντας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις εισηγήσεις των ειδικών, του Υπουργείου Υγείας. Έρχονται από το Υπουργείο Υγείας οι εκάστοτε κατευθύνσεις, οι οποίες και σε πολύ μεγάλο βαθμό εφαρμόζονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω διευκρινίσει ότι οι εισηγήσεις που είχαμε μπροστά μας στις τελευταίες αποφάσεις ήταν αυστηρότερες. Δηλαδή οι εισηγήσεις ήταν για περισσότερους περιορισμούς από αυτούς που αποφασίσαμε. Ναι. Άρα λοιπόν... Ισχύει, κύριε Προδρόμου, ότι η εισήγηση της συμβουλευτικής ήταν να κλείσουν όλα τα δημοτικά? Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ας μείνουμε σε αυτό. Ήταν αυστηρότερες. Δεν υπήρξε, δυστυχώς λέω εγώ, εισήγηση για να λειτουργήσουν τα γυμνάσια με φυσική παρουσία, και λέω δυστυχώς γιατί τα γυμνάσια με τις διαδοχικές αποφάσεις έχουν παραμείνει σε εξαποστάσεως από τις 22 Δεκεμβρίου. Είναι η μεγαλύτερη περίοδος από όλους. Ναι. Όμως ταυτόχρονα έχουμε πει, και το είπε χθες ο Υπουργός Υγείας, το έχω πει και εγώ, ότι εάν υπάρχει κάποια διαφορετική ή κάποια καινούρια εισήγηση, πολύ ευχαρίστως να την εξετάσουμε. Κάποια εισήγηση από τους ειδικούς, αν κάτι θεωρείται ότι αλλάζει. Τώρα, στη συζήτηση αν είναι λογικό, αν υπάρχει συνέπεια και συνοχή, έχουμε ενός ανάμεσα στα διάφορα μέτρα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρέπει να τα παίρνουμε το κάθε μέτρο ξεχωριστά και να προσπαθούμε να το κρίνουμε. Είναι κάποιες αποφάσεις των ειδικών που εισηγούνται γενικά τον περιορισμό στις μετακινήσεις, στις ευκαιρίες να συναντηθούν άνθρωποι σε διάφορους χώρους. Φυσικά και μας προβληματίζει το γεγονός ότι από τη στιγμή που τα παιδιά κινούνται στα καταστήματα, στα εμπορικά κέντρα, τώρα και σε καφετέριες ενδεχομένως, φαίνεται οπωσδήποτε αντιφατικό να λέμε ότι δεν μπορεί να πάνε στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Όσον αφορά τη Λεμεσό, όλοι έχουμε δει τι συμβαίνει. Η απόφαση, ειδικά για κάποια σχολεία της Λεμεσού, προήλθε από αυτή την καταιγιστική καταγραφή ανησυχητικών στοιχείων για κρούσματα στη Λεμεσό. Δεν σημαίνει ότι ειδικά μέσα στα δημοτικά σχολεία και σε όλα τα δημοτικά σχολεία υπάρχει δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά οι οργανωμένοι γονείς. Είναι μέτρα προστασίας. Οι οργανωμένοι γονείς, κύριε Προδρόμου, λένε ότι αν έχει πρόβλημα ένα σχολείο, να κλείνει το σχολείο ή κάποιες τάξεις από αυτό το σχολείο με νέα πρωτόκολλα που να μην είναι, να μένουν στο σπίτι ο μπροστά, αγαπητή ο πίσω. Κυρία Σάβα, ναι. Αγαπητή κυρία Σάβα, τα πρωτόκολλα υπάρχουν εξ αρχής, τα γνωρίζουν και οι γονείς πολύ καλά. Τους έχουν γίνει και σεμινάρια. Όταν σημειώνονται κρούσματα, καταγράφονται κρούσματα, τόσο τα παιδιά όσο και οι επαφές. Αν ο αριθμός είναι μεγάλος, μπορεί αυτό να συμπαρασύρει και ένα ολόκληρο τμήμα. Μπαίνει σε περιορισμό. Ενδεχομένως ένα σχολείο, έτυχε στο παρελθόν σχολεία, όχι δημοτικά,
να μην μπορούν να λειτουργήσουν για μερικές μέρες λόγω του ότι έλειπαν πολλοί μαθητές. Αυτά συμβαίνουν και εφαρμόζονται. Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ προσπαθώ να αντιληφθώ γιατί λέτε για πρωτόκολλα. Ακούστε με λίγο. Διότι έχουμε... όμως, περιμένετε ένα λεπτό. Πρόσθετα από τα πρωτόκολλα που ισχύουν πάντα, η εισήγηση από την ειδική ομάδα, τους εμπειρογνώμονες, ήταν να ανασταλεί η λειτουργία με φυσική παρουσία. Αυτή ήταν η εισήγηση και την εφαρμόσαμε. Ναι. Τώρα, εάν θα έρθουν να κάνουν μια άλλη εισήγηση, είτε για τα γυμνάσια, είτε για τα δημοτικά της Λεμεσού, πολύ ευχαρίστως να την ακούσουν και να την εξετάσουν. Δεν ακούσατε εσείς τον επικεφάλη της Βουλευτικής Επιτροπής, σας είδε για αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε? Έχει συνάντηση με τον κύριο Τσιούτη την Τρίτη πρωί-πρωί και έχω πει ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Αλληλονημερωθήκαμε, ανταλλάξαμε πληροφορίες και είπα ότι είναι καλά και οι επιδημιολόγοι, οι ιατρικοί, οι εμπειρογνώμονες να γνωρίζουν κάποιες πρακτικές πτυχές, γιατί δεν είναι υπόχρεη πάντα να γνωρίζουν τη λεπτομέρεια των αποφάσεων που μπορεί να εξηγηθούν. Και με αυτή την ευκαιρία με τον κύριο Τσίτη συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα. Όχι μόνο το κατά πόσον τώρα θα ανοίξουν ή ποια μέρα, αλλά συζητήσαμε και για τη διαδικασία των rapid test και για τα ενδεχόμενα στη συνέχεια, γιατί ο κύριος Τσούτης επεσήμανε ότι, νομίζω πολύ σωστά, ότι αυτή η κατάσταση ελπίζουμε σε ελαφρότερη μορφή επίδρασης θα μας συνοδεύσει και τους επόμενους μήνες. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε συζητήσει για το θέμα με το τεστ με δείγμα σάλιου, που δεν ξέρω πώς προχωρά αυτό, μάλιστα, κύριε Προδρόμου. Κοιτάξτε, η ενημέρωση που έχω, γιατί το έχω συζητήσει και με τον Υπουργό Υγείας, είναι ότι έχει οριστεί ομάδα ειδικών οι οποίοι θα πρέπει να το κρίνουν. Εάν εγκριθεί και θεωρηθεί ότι είναι αποτελεσματικό και αν προμηθευτεί το Υπουργείο Υγείας, θα είναι ευχής έργο. Εμείς λέμε ότι είναι πολύ πιο φιλικό στα παιδιά, θα μπορούμε να το εφαρμόσουμε ενδεχομένως και σε μικρότερες ηλικίες. Μέχρι στιγμής όμως, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ να υπάρχει σαν εναλλακτική μορφή διάγνωσης σιέλου, με το σάλιο δηλαδή, δεν είναι rapid test. Το εγκεκριμένο είναι κάποιο μοριακό τεστ, το οποίο χρειάζεται κάποιες μέρες και εμείς το Υπουργείο Παιδείας το εφαρμόζουμε στις περιπτώσεις που πράγματι έχουν κάποια ευπάθεια, πρέπει να κάνουν τεστ, αλλά έχουν ένα πιστοποιητικό από γιατρό. Εκεί γίνεται μία εξαίρεση, αλλά μιλάμε για λίγες περιπτώσεις. Εάν γενικευτεί και μπορεί το Υπουργείο Υγείας να μας πει ότι είναι εγκεκριμένο και να το προμηθεύσει κυρίως, γιατί δεν κάνουμε εμείς το Υπουργείο Υγείας τα τεστ, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας είναι που τα κάνει και στα σχολεία. Εάν αυτή η εξέλιξη υπάρξει, πράγματι θα είναι πολύ πολύ θετική. Ναι. Τώρα, κύριε Προδρόμου, επειδή θέλετε το ερώτημα σε ποια βάση, ποια ήταν τα επιδημιολογικά, είτε νομικά, είτε παιδαγωγικά ή άλλα κριτήρια που διαχώρισαν τα παιδιά των γυμνασίων, υπάρχει κάποιος που θα δώσει αυτή την απάντηση? Για να μένουν αυτά τα παιδιά τόσο πολύ στο σπίτι. Κυρία Σάβα, όταν θα επιστρέφαμε μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, 7 Ιανουαρίου, εμείς ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε μαζικά τεστ στα παιδιά του Λυκείου, γιατί τότε όλοι έλεγαν ότι είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες, ο τρόπος ζωής τους προσομοιάζει με τους μεγαλύτερους νέους ανθρώπους που έχουν μεγάλη κινητικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Τελικά ήρθε ο συναγερμός από τους επιδημιολόγους που μας είπαν όχι, τα σχολεία πάνε εξ αποστάσεως και δεν άνοιξε κανένα σχολείο. Στη συνέχεια, όταν άρχισαν να έρονται σταδιακά οι περιορισμοί, ξεκινήσαμε, θα το θυμάστε, από την Τρίτη Λυκείου για ευνόητους λόγους. Στη συνέχεια ήταν τα δημοτικά σχολεία, προστέθηκαν οι άλλες δύο τάξεις του Λυκείου και αμέσως τότε θα ερχόντουσαν βέβαια και τα γυμνάσια. Δυστυχώς, την ημέρα που είχαμε αποφάσεις για να επαναδραστηριοποιηθούν και τα παιδιά του γυμνασίου, ήρθε επιδείνωση και ήρθε σύσταση, όχι, δεν κάνουμε άλλες χαλαρώσεις. Τότε μας είχαν προειδοποιήσει ότι ίσως να πρέπει περιορισμούς να βάλουμε περισσότερους. Και πράγματι, μιλάμε στην για επόμενη... τη Συμβουλευτική Επιτροπή πάντα τώρα, ναι, η συστάση. Επόμενη... Ναι. Ναι, ακριβώς. Στην επόμενη φάση, την τελευταία των αποφάσεων, υλοποιήθηκε εκείνη η προειδοποίηση. Κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε περισσότερους περιορισμούς και στα σχολεία, ενώ άλλες δραστηριότητες απελευθερώθηκαν. Αυτό είναι που ο κόσμος μπορεί να το βλέπει σαν αντίφαση. Εμείς λάβαμε υπόψη τις συστάσεις και το αποτέλεσμα ήταν τα δημοτικά σχολεία της Λεμεσού να μείνουν σε εξαποστάσεως
μέχρι το τέλος του μήνα. Ελπίζω ότι θα το επιτρέψουν τα δεδομένα, οι συνθήκες και στις επόμενες αποφάσεις που θα πάρουμε, υποθέτω την επόμενη εβδομάδα, θα μπορέσουμε επιτέλους να πάρουμε την απόφαση και για τα γυμνάσια και ελπίζω και για τα δημοτικά της Λεμεσού. Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος, βέβαια, φυσικά. Θα δούμε τι θα μας συμβουλεύσουν, γιατί βλέπουμε ότι η γενική κατάσταση μοιάζει να σταθεροποιείται, αλλά σε μια σοβαρή, κρίσιμη καμπή. Ναι, και σε όλη αυτή την πρόσθεση βεβαίως απουσιάζουν τα παιδιά γυμνασίου, για να λέμε ότι είχαν επιβαρύνει την όλη διαδικασία και το σύστημα. Όχι, δεν ναι. αληθεύει αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο έβριμα. Κανείς δεν είπε και δεν μπορεί να πει ότι ειδικά τα παιδιά του γυμνασίου, αλίμονο. Ναι, εδώ αυτό ακόμα, λέμε. Ναι. Ναι, εμείς έχουμε κάθε μέρα τα στοιχεία στο Υπουργείο Παιδείας με το μηχανισμό που έχουμε κάνει εδώ και μήνες. Ξέρουμε πόσα παιδιά είναι, σε ποια σχολεία, πόσοι εκπαιδευτικοί, πόσο άλλο προσωπικό. Φυσικά και δεν τίθεται θέμα ότι τα γυμνάσια είναι ιδιαίτερα επιβαρημένα. Δεν έγινε μια τέτοια επιλογή. Δυστυχώς αυτή η επιλογή προέκυψε από τις απανωτές αποφάσεις άρσης περιορισμών που δυστυχώς έμειναν τα γυμνάσια για πολύ καιρό. Εμάς η θέση μας και η επιδίωξη του Υπουργείου φυσικά και είναι όσο το δυνατόν τα παιδιά να πάνε και να φοιτήσουν. Ναι, τώρα μας λέτε, κύριε Προδρόμο, ότι έμειναν πίσω τα παιδιά από τη φυσική παρουσία στα σχολεία, που είναι τόσο σημαντικά για αυτά και είναι θέμα και ψυχολογικό, δεν είναι μόνο η μόρφωση και η μάθηση, ναι. για να ανοίξουν κάποια άλλα πράγματα. Και όλα αυτά με σε ευλογίες της συμβουλευτικής. Τι, αυτό όχι μας ακριβώς. Ναι. Όχι, δεν τέθηκε έτσι. Λέω ότι το ακούει ο κόσμος την ώρα που υπάρχουν άλλες χαλαρώσεις, να το πούμε έτσι, επαναδραστηριοποίηση. Και οπωσδήποτε τραβάει την προσοχή. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ ως ένας απλός παρατηρητής. Απλά δεν έχουμε και την εξήγηση να δώσουμε. Αλλά η σύσταση ήταν το ότι πρέπει να προσέξουμε το σχολικό πληθυσμό και στην τελευταία απόφαση δεν δόθηκε πράσινο φως για τα γυμνάσια. Ναι, κύριε Προδρόμο, αντιλαμβάνεστε την αντίφαση. Η σύσταση ήταν να προσέξουμε τον πληθυσμό και έχουμε τον επικεφαλής που αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο, διότι δεν είναι οι αποφάσεις όλες δικές τους. Εγώ λέω ότι την βλέπω πολύ θετικά την πρωτοβουλία. Συνεργαστήκαμε. Ενθάρρυνα τον κύριο Τσιούτη να μιλήσει και με τους γονείς και με τους εκπαιδευτικούς. Αλλά κυρία Σάβα, για να υπάρξει αποτέλεσμα, θα πρέπει να γίνει μια εισήγηση. Όχι απλώς να συζητάμε στις τηλεοράσεις και μεταξύ μας τα γραφεία. Εάν υπάρξει μια τεκμηριωμένη υπεύθυνη εισήγηση ότι να προχωρήσουμε, εμείς την καλωσορίζουμε, θα την εξετάσουμε. Δεν θα την εξετάσει ο Υπουργός Παιδείας. Πρέπει να την εξετάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Από το Υπουργικό Συμβούλιο προέρχονται τα διατάγματα που βγάζει ο Υπουργός Υγείας. Δεν τα βγάζει μόνος του. Είναι συλλογικές οι αποφάσεις. Άρα λοιπόν θα ήταν ευχής έργων αν μέχρι την Τρίτη, για παράδειγμα, που έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, υπήρχε μια εισήγηση. Ναι. Κύριε Προδρόμο, επειδή το συζητούσαμε αυτό το θέμα από τον περασμένο Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η πανδημία και η δική σας στη θέση ήταν πάντα να μην κλείνουν τα σχολεία, να κλείνουν εκεί και όπου υπάρχει πρόβλημα. Όσο ακολούθως, είναι δυνατόν, ναι. Ναι, ακολούθως το Υπουργείο βρήκε αυτή τη λύση που και τώρα επαναλαμβάνουν οι γονείς, γιατί δεν επιχειρείται εκ νέου, με εκπεριτροπή φίτης. Έτσι είναι ώστε τα παιδιά να έχουν μια επαφή με το σχολείο. Έστω και να αλλάξει. Συμφωνούμε και νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους ότι είναι ένα θέμα η εκπαιδευτική διάσταση, τα μαθησιακά ζητήματα και υπάρχει και ο συναισθηματικός, ο ψυχολογικός παράγοντας. Είναι πολύ σημαντικός. Ήδη έχουμε όλοι επιφορτιστεί και πολύ περισσότερο ίσως τα παιδιά. Αυτό μας απασχολεί. Εδώ κάνουμε σεμινάρια, τηλεημερίδες, χρησιμοποιούμε ειδικούς. Ήδη δίνεται στους εκπαιδευτικούς, δίνονται κάποια εργαλεία μέσα από σεμινάρια για το πώς να αντιμετωπίσουν εργαλεία από ειδικούς πανεπιστημιακούς, ψυχολογίας και παρεμφερή θέματα. Άρα λοιπόν αναντίλεχτα πρέπει όσο είναι δυνατόν τα παιδιά να πάνε στα σχολεία. Τηρουμένων των υγειονομικών συνθήκων ασφάλειας. Αυτό το τηρουμένων των συνθήκων είναι που εμείς εξαρτώμαστε από την γνώμη, την υπεύθυνη, την επιστημονική γνώμη των ειδικών. Εκεί είναι που λέω ότι εάν μας κάνουν εισηγήσεις θα τις εξετάσουμε. Δεν μιλάω ειδικά για το εκπεριτροπής, το οποίο έχει και εκείνο τα προβλήματα του. Από το τίποτα είναι καλύτερο. Θα υπενθυμίσω ότι πέρσι μείναμε από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο περίπου το ίδιο διάστημα όπως τώρα σε εξαποστάσεως. Είδαμε ότι έχει συνέπειες, έχει δημιουργεί δυσκολίες. Άρα λοιπόν ελπίζω ότι τώρα
την επόμενη περίοδο, δηλαδή για να μιλάμε μεταξύ μας πρακτικά και συγκεκριμένα από τον επόμενο μήνα, μακάρι να μπορέσουμε πριν, αλλά σας λέω, εξαρτάται από το αν θα έχουμε κάποια εισήγηση. Ελπίζω ότι θα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία. Μας μένει Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος. Σκοπεύουμε τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να τελειώσουμε πιο γρήγορα όπως γινόταν σε άλλες κανονικές χρονιές. Και πιστεύω ότι θα ανακτήσουμε μαζί με κάποιες ειδικές ενέργειες που θα κάνουμε, θα ανακτήσουμε και τα μαθησιακά, αλλά κυρίως να επανέλθουν τα παιδιά σε μια άστιμπο φυσιολογική κατάσταση. Ναι, αυτό προέχει σε δεύτερη μοίρα, κυρίως για τους μαθητές που δεν είναι στην τρίτη ηλικίου, που αγωνιούν και για τις παγκύπριες. Πώς το βλέπετε να μην γίνουν εξετάσεις και να ο χρόνος αυτός να αξιοποιηθεί καλύτερα, κύριε Προδρόμου? Είναι εισήγηση και των... Μα κοιτάξτε, στο γυμνάσιο δεν υπάρχουν οι εξετάσεις με τη λογική που υπάρχουν, ναι, στο λύκειο. Γίνεται μία αξιολόγηση, μπορεί και με γραπτές δοκιμασίες, αν θα τους κάνουν μερικά διαγωνίσματα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ναι. Οι εξετάσεις του λυκείου βασικά είναι προς όφελος των παιδιών και που γίνονται. Δεν γίνονται επειδή πρέπει το Υπουργείο να κάνει εξετάσεις, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε πανκύπριες, αλλά να σας πω κάτι για το λύκειο. Το λύκειο με καταγραμμένη τη διδασκαλία που έγινε, είμαστε ίσως καλύτερα από την περσινή χρονιά. Άρα λοιπόν ας μην δραματοποιούμε τα πράγματα. Φυσικά και θα λάβουμε υπόψη το ότι ένα μέρος της διδασκαλίας έγινε εξ αποστάσεως. Φυσικά και θα λάβουμε υπόψη ότι κατά τόπους μπορεί λόγω συνθηκών να μην έχουν φτάσει στο ίδιο σημείο τα σχολεία και τα τμήματα. Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες στάθμισης, πώς να το πω, ευθυγράμμισης και με αρχές επιείκειας, μέτριες μου, θα προχωρήσουμε και στις εξετάσεις. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να δίνει κανένας το στίγμα ότι δεν χάσαμε τη χρονιά. Δεν υπάρχει τέτοιος φόβος, ευτυχώς. Είναι και επιβάρηση, ότι... κύριε Προδρόμου, γι' αυτό το λέμε, το συστήνουν και οι σχολικοί ψυχολόγοι. Δίνεται έμφαση στην ύλη, στην αξιολόγηση κλπ. Ενώ η έγνοια όλων θα ήταν η επιστροφή στο σχολείο ακριβώς για να μπουν στο σχολικό περιβάλλον τα παιδιά που είναι σε απομόνωση κλπ. Αυτό έπρεπε να προέχει. Αγαπητή Κάτια, συμφωνούμε απολύτως. Αλλά πρέπει να σας πω εδώ ότι δεν είναι το Υπουργείο που δίνει έμφαση στις εξετάσεις. Ναι. Εμένα προσωπικά εδώ και 3-4 μήνες, δηλαδή εντελώς προώρα και εντελώς παράτερα, από πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάνε για την ύλη, με ρωτάνε για τις εξετάσεις. Ναι. Μα οι εξετάσεις είναι τον Ιούνιο. Ας επαναφέρουμε τη λειτουργία του σχολείου, τη ζωή του σχολείου σε μια ομαλότητα, ας αφήσουμε τα παιδιά να πάνε σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες για να στηρίξουν τα παιδιά και ψυχολογικά, να βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι το στρες και την αγωνία της πανδημίας και ας αφήσουμε τις εξετάσεις στην ώρα τους. Θα γίνουν με προσαρμοσμένο τρόπο όπως έγιναν όλα. Δυστυχώς είναι, δεν ξέρω, είναι οι γονείς, είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες. Καταλαβαίνω το να δίνουν σημασία. Νομίζω περισσότερο ήταν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, κύριε Προδρόμου. Στις συζητήσεις που κάνουμε. Δεν ξέρω, είναι διάφοροι παράγοντες, αλλά στον δημόσιο διάλογο, αν το ακούτε, συνέχεια συζητάμε για εξετάσεις. Ναι. Μα οι εξετάσεις είναι μια στιγμή, είναι ένα 15ήμερο της ζωής του σχολείου. Έτσι. Πρέπει να δούμε όλες τις υπόλοιπες εβδομάδες και πράγματι συνεργαζόμαστε και με την, βεβαίως, και με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου, όσο μπορούν οι άνθρωποι, ό,τι μπορούν περισσότερο να κάνουν, γιατί ναι, πολιορκούμαστε από αυτή την εντελώς αφύσικη, αντικοινωνική εμπειρία, το βίωμα αυτής της πανδημίας. Ναι. Κύριε Προδρόμου, πάντως μιλώντας με γονείς παιδιών από ιδιωτικά σχολεία που πρόκειται να ανοίξουν τα γυμνάσια πριν μια εβδομάδα, προετοίμαζαν τα παιδιά και οι πρώτες μία-δύο μέρες θα ήταν διαφορετικές, δεν θα γίνονταν μαθήματα, αλλά τρόπος επανένταξης, συζήτησης της όλης κατάστασης, αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη στο δημόσιο σχολείο. Τα λαμβάνουμε την επιστροφή των παιδιών. Τα λαμβάνουμε υπόψη. Έχουν γίνει, για παράδειγμα, στα δημοτικά την προηγούμενη περίοδο με πολλή επιμέλεια. Όσο μπορούν οι εκπαιδευτικοί, αναλόγως της ηλικίας, του τμήματος, της τάξης κλπ., πλαισιώνουν τα παιδιά, τους εξηγούν πράγματα, γίνεται ένας διάλογος. Έχει προσαρμοστεί και η σχολική ζωή με αυτή την εμπειρία της πανδημίας. Μόνο και μόνο για να συζητήσουν
τα πρωτόκολλα, να εξηγήσουν, να τους πείσουν στις μεγάλες ηλικίες για την χρησιμότητα να πηγαίνουμε με rapid test. Μόνο και μόνο όλα αυτά είναι μια διεργασία. Αυτά είναι το μόνο και μόνο. Εμείς λέμε το πιο σημαντικό, να ακούσουμε αυτά τα παιδιά που επιστρέφουν στο σχολείο. Να τα αφουγκραστούμε πριν να τα γεμίσουμε με απαγορεύσεις. Και... αγαπητοί Κάτια, να έχουμε και εμπιστοσύνη. Ναι. Μιλώ για την συντριπτική πλειοψηφία στους εκπαιδευτικούς μας. Έχουμε καλό, πολύ καλό καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό στην Κύπρο, ανεξάρτητα από συζητήσεις συνδικαλιστικού τύπου που μπορεί να γίνονται κατά καιρούς. Αξιοποιούμε τους εκπαιδευτικούς και βεβαίως, όπως το λέτε, δίνονται και ειδικές οδηγίες. Σίγουρα τα παιδιά των γυμνασίων όταν επιστρέψουν δεν θα χτυπήσει το κουδούνι και να ξεκινήσουν το μάθημα ως σαν να είναι η επόμενη στιγμή της 22ης Δεκεμβρίου. Οπωσδήποτε, έχετε δίκιο. Αλλά αυτό που γίνεται στα ιδιωτικά σχολεία, να είστε βέβαιοι ότι γίνεται και στα δημόσια, εκπαιδευτικούς έχουμε και εμείς και εκείνοι. Ωραία. Κύριε Προδρόμο, σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ναι. Λοιπόν.